ήταν η στιγμή. Τι με κοιτάς έτσι, αγόρι μου, θα μου πεις? Κυρία Κέτη, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για τα προσωπικά της Μαρίας. Α, είναι προσωπικό. Εντάξει τώρα, προσωπικό, όταν λέω προσωπικό εννοώ με τη γενική έννοια του προσωπικού. Α, με τη γενική. Αυτή. Ό,τι και να συνέβη μεταξύ του κυρίου Μαντά και της Μαρίας, είναι δική της υπόθεση. Αυτό που θέλω να ξέρεις, Μαρκέλα μου, είναι ότι ο έρωτας δεν είναι μόνο η φυσική έλξη, η ερωτική χημεία. Τι μας λες τώρα, βρε Μαργαρίτα, ότι η φυσική έλξη τους έφερε κοντά? Τι να πω, δεν είχα για τόσο διαστροφικό το γιο σου. Όχι, βρε Μαρκέλα μου, δεν εννοούσα αυτό, προς Θεού. Τι χημεία να υπήρξε μεταξύ αυτών των δύο, έλεος. Πέρα από τη χημεία όμως, την όποια χημεία. Μια σχέση στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Θες να ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι δίπλα σου, σε στηρίζει. Δόξα τω Θεώ, Αλέξα, υποστηρίγματα. Εσύ ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα τον υποστήριζες, ό,τι και αν έκανε. Αυτή η γυναίκα όμως στην κρίσιμη στιγμή τον εγκατέλειψε. Πού ήταν η Μαρία όταν συνέβαιναν όλα αυτά? Αφαντή. Για να μην σχολιάσω τη συμπεριφορά της στο συμβούλιο. Αυτό πού το πας? Βέβαια, εμένα σαν μέτοχο με συμφέρει να ξέρω τι γίνεται στην εταιρεία. Αλλά από την πλευρά του Αλέξη θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο το χτύπημα. Ναι. Το θέμα όμως είναι τώρα τι θα γίνει όταν αξιωθεί και έρθει να μας αντικρίσει. Α, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα βάλει την υπογραφή της και θα εξαφανιστεί πάλι. Είσαι πολύ αισιόδοξη, μου φαίνεται. Μπορεί να πληγώθηκε από τον Αλέξη, αλλά ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές. Και τι με αυτό? Θα συνειδητοποιήσει ότι τέτοιο κελεπούρι δεν θα βρει ούτε σαν πιο τρελά της όνειρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Και μόνο που το έκτρωμα αυτό κατάφερε να κατακτήσει έναν άντρα σαν τον Αλέξη, αυτό είναι αδιανόητο. Σιγά να μην τον αφήσει να φύγει. Για να δούμε. Άσε τον χρόνο να εξομαλύνει την κατάσταση. Άσε να νιώσει ο Αλέξης για τα καλά τις συνέπειες της συμπεριφοράς της Μαρίας. Να συνειδητοποιήσει τι του έκανε. Θα έπρεπε ήδη να το έχει συνειδητοποιήσει. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα παραδώσεις τα όπλα? Ότι δεν θα της τον δώσεις στο πιάτο? Μου το υπόσχεσαι? Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πηγαίνω τώρα. Θα τα πούμε αύριο στη συνάντηση. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το γίνεο. Έλα, μωρό μου. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστώ για όλα. Μαμπέλ. Δεν ξέρω, Βρετζίνα. Νομίζω ότι μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό το φόρεμα. Καθόλου. Σου πάει πάρα πολύ. Είναι κλασικό και κομψό. Καλά. Όσο γι' αυτό, όσο σκέφτομαι πόσα λεφτά έδωσες. Δεν είπαμε, Μαρία. Θα τα κρατήσω από το μισθό σου. Τι έχεις εσύ? Λέω, τι έχεις εσύ? Το μετάνιωσες? Όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Καλά, να μαντέψω. Μίλησες με Αθήνα. Προβλήματα? Ου, πολλά. Πάρα πολλά. Με την εκομόντα? Ναι. Μαρία, μήπως πρέπει να γυρίσεις στην Αθήνα? Αυτοί θέλουν να γυρίσω και μάλιστα το γρηγορότερο. Καλά, δεν τους είπες ότι... Όχι, όχι. Εγώ έχω δεσμευτεί μαζί σου και δεν πρόκειται να πάω πουθενά αν δεν τελειώσουμε το λανσάρισμα. Και μην ανησυχείς, τους το μετέφερα εγώ το μήνυμα. Χαίρομαι. Όχι επειδή δεν θα χάσω τη βοηθό μου, αλλά για σένα, Μαρία. Επιτέλους έμαθες να βάζεις κάποια όρια. Να λες και τα όχι σου. Δεν μπορείς να γίνεσαι χίλια κομμάτια για όλους. Αλλιώς την πάτησες. Η αλήθεια είναι ότι μου πήρε καμιά 25 χρόνια για να το καταλάβω αυτό. Αλλά το εμπέδωσα όμως. Ποτέ δεν είναι αργά. Α, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τις προσκλήσεις και θα αργήσω να έρθω στο Ολικρέκο. Όχι, όχι, Γιτζίνα, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν θέλω να πάω. Μαρία μου, δεν χρειάζεται. Άλλωστε ο Φιλίππος μας περιμένει. Δεν γίνεται να λυπούμε κι δύο. Και δεν θα είσαι μόνη σου. Θα είναι και ο Αντρέα, η Ευελίνα. Δεν θα αργήσω. Οκ. Okay. Καλά. Εντάξει. Πες μου όμως, Βρετζίνα, πες μου. Δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό το φόρεμα για εστιατόριο? Καθόλου. Άλλωστε το Ολικρέκο είναι ένα πάρα πολύ σικ εστιατόριο. Δεν θα δεις πολλούς εκεί μέσα με τζινς? Ωχ, αυτό το σικ είναι που φοβάμαι. Έλα, πάμε, πάμε. Μην φοβάσαι τίποτα. Σε περιμένει το ταξί σου. Επιτέλους!
Νόμιζα ότι η πρώην πεθερούλα σου δεν θα ξεκολλάγει ποτέ. Αχ, Λίλιαν, δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Ναι, έχω όμως εγώ. Έλα, Μαριέλα, δεν μπορείς να μου αρνηθείς μια ενημέρωση για τα σημερινά. Έλα, βρε παιδί μου, όλη μέρα είσαι κλεισμένη μέσα σε meeting και συνεδρίες με την πρώην πεθερά σου και εμένα με έχεις την απ' έξω. Τι θες να μάθεις, Λίλιαν? Τα πάντα! Πρώτα απ' όλα, τι ήθελε αυτός ο μισκίνης ο Νικόλας όλο, χωρίς την κουκουβάγια. Η κοντέσα, βλέπεις, δεν ευκαιρεί. Και μας έστειλε πρεσβευτή. Άκουσον. Ναι, και τι είπε ο πρεσβευτής? Μας υποχρέωσε, τι να σου πω. Μας είπε ότι η Μαρία δεν θέλει να μας αντιμετωπίσει. Και βέβαια, εμείς του είπαμε ότι δεν μας νοιάζει τι θέλει η Μαρία, απλά να τσακιστεί να έρθει. Τσε, δεν φτάνει που τα έχει κάνει μπάχαλο. Δεν τολμά να μας αντικρίσει κιόλας. Δηλαδή, εσάς. Εμένα, τι να με κάνει. Πάντως, ο Νικόλας δεν είχε πρόβλημα να σε αντικρίσει. Τι να κάνει, μωρέ, ο Καρμύρης. Άσε, Μαρκέλα, άσε. Σε παρακαλώ, μη μου θυμίζεις αυτή τη μελανή σελίδα στην ιστορία μου. Η μόνη ήτανε? Υπήρξαν και άλλες. Αλλά σαν αυτή. Τι μωρό είναι αυτό? Με μια τέτοια να με δεις, Στελίτσα, να σπεταχτούν τα μάτια έξω. Άσε μας, Ρεντίνο. Άμα πετάς αυτήν στα μάτια έξω, τι να την κάνεις τη Στελίτσα? Αυτό να μου πεις. Τι κονομάρα είναι αυτή, εσύ? Δεν έχεις δει το καλύτερο κομμάτι. Πάρε μάτι αυτήν. Πού ρε εσύ? Τι είναι τούτο, ρε? Τι κομμενάκια είσαι λοιπόν αυτό? Καλά, να την είχα αυτή μεγάλε. Να την είχα αυτή μεγάλε. Ξέρεις τι με τρελαίνει? Αυτό το ύφος, το λάχνο. Ρε εσύ, αυτή θα κάνει παπάδες στο κρεβάτι. Τι λέμε τώρα? Πρώτο πράγμα, δεν παίζεται. Πόδι, στήθος. Στο φούρνο ή στη σούβλα, ρε παιδιά? Όπα. Τι λες, ρε μεγάλε, ποια σούβλα? Λέω το πόδι, το στήθος. Πώς το προτιμάτε, στο φούρνο, στη σούβλα? Γιατί για Κωτόπουλο θα μιλάτε, δεν μπορεί να μιλάτε για την κοπέλα. Κούλα, ρε φιλέ. Δεν θέλαμε να σου προσβάλλουμε τα ήθη. Και σένα τι σε κόφτη που γουστάρουμε την κομμένα? Απαγορεύεται από τον νόμο? Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Είστε υπάνθρωποι. Θα θέλατε να εκφράζονται έτσι για την αδερφή σας ή για την κοπέλα σας? Η κοπέλα μου δεν βγαίνει φορά παρτίδα στα περιοδικά. Αυτό να μου πεις. Μωρέ, ας κυκλοφορούσα εγώ τέτοιο μωρό και ας έκανε και γυμνή φωτογράφηση. Μαγιά μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι είσαστε χυδαίοι, έτσι? Μιλάτε για αυτές τις κοπέλες σας και μιλάτε για ένα κομμάτι κρέας. Δεν το ξέρεις. Το Κωτόπουλο και γυναίκα χέρι θέλουν. Το σκέφτηκες πολύ αυτό, μεγάλε, ε? Στάσου, ρε φίλε, την κόμενά σου θίξαμε. Ράτε, φύγετε από εδώ. Θα σας δώσω και λογαριασμό, μπρος. Άστο να ρε φωτί. Πέσαμε σε φεμινιστή, κατάλαβε. Το μέρος εδώ δεν ευνοεί τους άντρες. Αχ, πολύ χαίρομαι, γιατρέ μου. Ναι, μα δεν σας το είπα ότι εγώ σκάω από υγεία. Εσείς θέλατε να κάνω εξετάσεις. Αλλά βέβαια, γιατρός είστε, εξετάσεις θέλετε να κάνω, είναι στη φύση σας. Μόνο να μου το πείτε, ναι, να το ξέρω, να ξέρω πότε, για να αφήσω κάποιον στο μαγαζί. Ναι, βέβαια, ναι. Α, αλήθεια, με λέιζερ? Βέβαια, γιατρέ μου, συμφωνώ, με λέιζερ. Ναι, για να ξεμπερδεύω γρήγορα, ναι. Και, καλέ, ναι, ο γιατρέ μου, βέβαια, το ξέρω. Με νηστική, εννοείται ότι θα με νηστική. Ναι. Σας παρακαλώ όμως, θέλω μια χάρη, ε. Σας έχω και εμπιστοσύνη. Δεν θέλω ποτέ να μάθει τίποτα ο Νικήτας, ε. Τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Καληνύχτα. Το κανόνισες, αυτό ήτανε. Είναι απίστευτο αυτό που κάνεις, βρε Αργυρό. Πραγματικά, στο λέω, σε θαυμάζω. Θέλει κουράγιο, αυταπάρνηση και μάλιστα στην περίπτωσή σου είναι απόλυτα ανιδιοτελές. Σιγά τα ΟΑ. Τίποτα δεν είναι. Εξάλλου το κάνω και για μένα. Και ας φοβάμαι. Τέλος πάντων, για όποιο λόγο και να το κάνεις, εγώ σε θαυμάζω. Πάρε σειρά από θαυμαστές, άλλο τίποτα. Μωρέ, άλλο με καίει εμένα τώρα. Τι θα πούμε του Νικόλα? Πες του ότι πας μια επίσκεψη. Δεν έχεις κάποιο συγγενή εκτός Αθηνών ή κάτι τέτοιο? Ναι, εντάξει, κάτι θα βρω, αλλά πρέπει και εσύ όμως να βρεις μια δικαιολογία, γιατί εσύ, κυρία μου, θα με συνοδεύσεις στην κλινική. Να. Αυτά είναι τώρα εμένα που δεν μ' αρέσουν, κατάλαβες? Θα κάνεις επέμβαση κρυφά από το γιο σου, βρε Αργυρό. Έλα, μωρέ Αγγελική, τάπα με αυτά. Στο πι και φι θα γίνει, αυτά γίνει με λέσερ. Το βράδυ θα είμαι στο σπίτι. Τέλος πάντων, εννοείται ότι θα έρθω μαζί σου. Αχ, ευχαριστώ πολύ, κοριτσάκι μου. Αγγελικούλα, είσαι η κόρη που δεν έχω. Ναι, έλα, σταμάτα, άντε τώρα, γιατί θα συγκινηθώ. Αχ, Αγγελικούλα μου, και να γινώσουν κόρη μου. Φώτισε τον να χαϊρευτώ, να δει τι κοπέλα διαμάντη έχει δίπλα του. Thank you.
πες το. Λοιπόν, κρατήστε και σημειώσεις γιατί θα είναι η τελευταία φορά που θα το πω. Μους βασιλικού με αφρόλια στις ντομάτας και μία νότα καλαματιανής ελιάς. Το καλωσόρισμα του σεφ. Και γιατί βραβεδιά δεν βγήκε να μας χαιρετήσει. Έλατε, το μους βασιλικού είναι πιο φιλόξενο δηλαδή. Μαράκι, στα καλά εστιατόρια, πριν σου φέρουν τα πιάτα που έχεις παραγγείλει, σου προσφέρουν αυτό που λέμε το καλωσόρισμα του σεφ. Ένα δείγμα της μαεστρίας του, για να σου δείξει τι θα ακολουθήσει. Α, τώρα κατάλαβα. Και δεν μου λέτε δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτό το πίνουμε ή το τρώμε? Το τρως με το κουταλάκι. Ευτυχώς και μου το είπες η Άννα μου, γιατί εγώ ήμουν έτοιμη να το πιω σε σφινάκι αυτό εδώ. Μωρέ και δεν το πίνεις. Άντε, συνεργά του Φίλιππο. Καλώς σε βρήκαμε, Φίλιππε. Μεγάλα κέφια απόψε το μαράκι. Φτου, 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 φτου. Δεν ξέρω πρέπει γιατί με έχει πιάσει, αλλά εγώ συνήθως σε τέτοια μέρη παγώνω. Είναι η καλή παρέα. Ναι, ρε παιδιά, τι ωραία. Αποφύσαμε λίγο τα πάρτι και τις δεξιώσεις. Να φάμε σαν άνθρωποι εδώ παρέα. Να πούμε και καμιά κουβέντα, βρε παιδί μου. Άντε, βιβάσονται. Στη Μαρία, την καινούρια μας φίλη. Στη Μαρία. Μαράκι, σου εύχομαι να είσαι χαμογελαστή πάντα όπως απόψε. Και πάντα τόσο όμορφη. Καλά, δεν ξέρεις πώς σου πάει το μαλλί. Πες τη στα Ιβελή, γιατί εμάς μας κάνει όλο ντροπές. Είσαι μια κούκλα, σου πάει τρομερά. Ευχαριστώ. Και το φόρεμα, σούπερ. Πού ήσουν κρυμμένη τόσο καιρό, μου λες? Ελάτε, παιδιά, τώρα υπερβάλλετε. Δεν άλλαξε και τόσο πολύ. Ποιος είπε ότι άλλαξες? Η Μαρία που ξέρουμε, είσαι σε μια πιο σοφιστική version. Εγκρίνω απόλυτα. Λοιπόν, αρκετά αναλύσαμε την εμφάνιση της Μαρίας. Μήπως να καλωσορίσουμε το καλωσόρισμα? Σούπερ. Μάλιστα. Τέτοιο καλωσόρισμα, να ήταν κι άλλο. Πόπο, παιδιά. Ονειρεμένο είναι. Και γιατί μου λέτε? Δηλαδή, τώρα αυτό το έφτιαξε ο Φίλιππο. Ναι, δική του συνταγή είναι. Τώρα, αν το έφτιαξε ο ίδιος, θα τον ρωτήσεις όταν έρθει. Έχει, βλέπεις, καμιά δεκαριά τρεχάμενους μέσα στην κουζίνα. Τέλειο, τέλειο! Και δηλαδή, δεν θα έρθει να κάτσει καθόλου με το βράδυ Φίλιππος εδώ μαζί μας? Ξέρεις τι γίνεται μέσα στην κουζίνα αυτή τη στιγμή? Χαμός! Θα έρθει αργότερα, όταν ξεμπερδέψει. Άντε, αγόρι μου. Πήγαινε να ξεκουραστείς, γιατί αύριο σε περιμένει δύσκολη μέρα. Δεν λέτε τίποτα, κυρία Κέντε. Αύριο έχω να αντιμετωπίσω σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Οκομόντα. Δεν μου φτάνει πρώτη φορά. Καλά. Εσύ έχεις πάρει τώρα το κολάι. Άλλωστε, τι θα σου κάνουνε? Εσύ τη φωλιά σου την έχεις καθαρή. Αυτοί δεν την έχουν. Ναι, αλλά θέλουν να μου τη βρωμίσουνε. Ακόμα και δεν έχουν να μου προσάψουν τίποτα, με κοιτάνε, λες και θέλω να τους κλέψω την εταιρεία. Άντε, στην ευχή μου. Και πού είσαι? Αύριο το πρωί σε περιμένω για πρωινό εδώ, Να φας καλά, να είσαι γερός, δυνατός, έτοιμος για πόλεμο. Μπα όχι, κυρία Κέντη. Προτιμώ να πάω κατευθείαν στη μάχη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ορίστε. Με δύο παγάκια μόνο. Όχι, για να δεις ότι σε περιποιούμαστε, πάει μέσα. Άντε, στην υγειά σου. Ευχαριστώ. Και πιέσαι το να ηρεμήσει μια ολιά, γιατί σε έκοψα πολύ ευερέθιστο πριν. Στο τσακ του γλιτώσανε το ξυλίκι. Να σου πω, Ρόλγα. Αυτό το περιοδικό ποιος το φέρνει? Τι να σου πω, βρε Σεργέ, πάει μέσα. Του μαγαζιού είναι. Για να χαζεύουν οι πελάτες. Χαζεύουν οι πελάτες, μπορεί. Κάνε μου τη χάρη και εξαφάνισε το. Και αν υπάρχουν κι άλλα, εξαφάνισε το. Okay. Μην είσαι ήσυχος. Καλησπέρα, τι κάνεις, μωρό μου? Το περιοδικό. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρασί λευκό, σε παρακαλώ? Εντάξει. Είπες καταλάβηση. Φοβερή δεν είναι? Αχ, Μαρκέλα, φεύγεις. Θα με πετάξεις στο σπίτι? Ο Αλέξης είναι μέσα. Ναι, τώρα τον έπιασε να κάνει περιορίες που τον καθαρέσανε. Τέλος πάντων, θα φύγεις? Όχι ακόμα. Θέλω να του μιλήσω. Αχ, βρε Μαρκέλα, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Θέλω να πάω σπίτι μου. Τουλάχιστον μπορείς να μου δώσεις χρήματα να πάρω ταξί. Μα θα στα δώσω μόλις πληρωθώ. Καλά, θα σε περιμένω. Συγγνώμη, αν ενοχλώ.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν μίλησες με τον Νικόλα. Όχι, δεν μίλησα. Με τη... με εκείνη? Όχι, Μαρκέλα. Ούτε με εκείνη. Κοίτα. Δεν θέλω να σε πιέζω. Το ξέρω ότι το κάνεις για μένα για να μην με πληγώνεις. Αλλά δεν χρειάζεται. Έχουν πεθάνει όλα μέσα μου. Σου είπα ότι όλα αυτά... Αισθάνομαι μουδιασμένη. Οπότε δεν πρόκειται να πληγωθώ άλλο. Ό,τι και να μου πεις. Γι' αυτό... θέλω να μάθω... τι θα κάνεις αν δεν έρθει. Θα την πάρουμε πίσω την εταιρεία. Ο Αντώνης είναι πάρα πολύ καλός δικηγόρος. Στο εγγυώμαι αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Δεν με νοιάζει ούτε τι θα κάνει ο Αντώνης, ούτε η εταιρεία. Για σένα ρωτάω. Για μένα τι? Τι θα κάνεις αν δεν εμφανιστεί. Ή αν εμφανιστεί και δεν θέλει να σε δει μπροστά της. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Κατάλαβα. Για να μην έχεις σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, πάει να πει ότι ελπίζεις ακόμα. Σε παρακαλώ, γιατί συζητάμε για αυτό το θέμα τώρα? Οκ. Εντάξει, μην ανησυχείς. Την πήρα την απάντησή μου. Καλά παιδιά, ε. Είναι φανταστικό το φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Τζινά, δοκίμασε λίγο από το δικό μου. Τι έχεις πάρει? Είναι αρνάκι φρικασέ με διάφορα έτσι περίεργα βότα, με κάτι τέτοιο, πάρα πολύ ωραίο πάντως. Όχι, Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Τσίπησα κάτι πριν έρθω. Α, τραγικό λάθος. Αν το ακούσει ο Φίλιππος, θα θυμώσει. Τζινά, χάνεις. Είναι όλα καταπληκτικά. Αχ, νάτος, έρχεται. Εσείς κάνατε παράπονα για το φαγητό? Ναι, κύριε σεφ. Εμείς παραπονιόμαστε γιατί απαρνήθηκε στην πατρίδα σου και μόνο οι Γάλλοι έχουν πια το προνόμιο τώρα να γεύονται τις σπεσιαλιτές σου. Ναι, καλά, τώρα σας πίστεψα. Λοιπόν, για πείτε μου, πώς σας φαίνεται? Όλοι είναι πολύ, πολύ νόστιμα, όπως πάντα. Πραγματικά, Φίλιππε, συγχαρητήρια. Έχεις ανεβάσει την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα σε άλλα επίπεδα. Και χωρίς να είναι δίθεν. Καλά, εσύ μη μιλάς, αφού είστε σπαγωμένοι. Μην το μαρτύρω. Έχω δοκιμάσει χιλιάδες φορές την κουζίνα του Φίλιππου. Ξέρω τι θαύματα κάνουν τα χεράκια του. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Μόνο η Μαρία δεν απάντησε. Μαρία, γιατί δεν μιλάς? Γιατί τρώω συνέχεια, γι' αυτό. Γι' αυτό ή γιατί θέλεις να αποφύγεις τα ψέματα? Όχι, 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 καμία σχέση. Είναι πεντανόστιμο το φαγητό. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ ευγενική. Δεν είμαι μόνο ευγενική, είμαι και ειλικρινής. Και πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Εμένα με συγχωρείτε μισό λεπτό. Επιστρέφω αμέσως. Πείτε μου την αλήθεια. Σας άρεσε? Την αλήθεια μου, σας παρακαλώ πολύ. Μα καλά, γιατί τόση ανασφάλεια είσαι σήμερα? Βρε Τζίνα, είναι αλλιώς να μαγειρεύεις για φίλους. Έχω άγχος και η άποψή σας μετράει. Και είναι καλύτερη, σε διαβεβαίω. Γεια μας. Τσιν. Τσιν, τσιν. Καλή όρεξη. Φίλιππε, να σου ζητήσω μια χάρη. Ναι. Όταν θα τελειώσεις και θα έρθεις στο τραπέζι μας, αν θες δηλαδή, κάνε λίγη παρέα στη Μαρία. Μίλησε της λίγο. Αυτό δεν χρειαζόταν να μου το πεις, θα το έκανα ούτως ή άλλως. Bon appétit. Ευχαριστούμε. Merci. Merci, Philippe. Συγγνώμη, Φίλιππε. Εγώ συγγνώμη, Μάρκελ. Όχι, εγώ συγγνώμη, δεν θα σε. Εγώ συγγνώμη και για να σε γλυκάνω, σε λίγο θα στείλω και το επιδόρπιο. Επιδόρπιο? Ναι, αλήθεια. Το έχω εμπνευστεί από σένα. Τι? Από μένα. Το έχω ονομάσει Le Gâteau de Marie. Μιλάμε φοβερό γλυκό, ε. Θα το βάλουμε και στο μενού. Συγγνώμη, τώρα τι να μου κάνει γλυκό για μένα. Εμπνευσμένο από σένα. Φαντάσου μια μου σοκολά με κομματάκια σοκολάτας μέσα. Ναι. Λιωμένη σοκολάτα γύρω-γύρω και ένα κομμάτι λευκή σοκολάτα τραγκαλί στο πλάι. Καλά, τώρα μου πέσανε τα σάλια. Πώς τα ακούς, δικαιώνει τη μούσα του? Μόνο τη δικαιώνει. Την ξεπερνάει κατά πολύ. Αυτό, Μαρία, είναι απλά αδύνατο. Έρχεται το γλυκό. Ναι.
Μην μπαίνει σε αυτό το ύφος, Αλέξη. Δεν ήρθα για να σε ανακρίνω. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αχ, δεν είναι αυτό. Έχω όμως και εγώ το δικαίωμα να πάρω κάποιες απαντήσεις. Μερικές ερωτήσεις δεν έχουν απαντήσεις, Μαρκελά. Δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Τι ζητάς από μια γυναίκα. Αυτά που κάνεις είναι τελείως αντίθετα με αυτά που νόμιζα ότι είσαι. Δεν με ήξερες όσο νόμιζες. Μπορεί. Όπως και η Μαρία δεν ήταν αυτή που νομίζαμε. Νομίζαμε ότι ήταν ένα κορίτσι με αρχές. Ιδανικά. Δεν έχασε όμως την ευκαιρία να τα φτιάξει με το αφεντικό της πίσω από την πλάτη μου. Την αδικείς. Εγώ ξεκίνησα αυτή την ιστορία. Με τη συνένεσή της όμως. Μια τέτοια γυναίκα θες το πλάι σου, Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της συζήτησης. Γιατί ρε, Αλέξη. Έχω το δικαίωμα να μάθω το γιατί. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε κοντά στη Μαρία και σε απομάκρυνε από μένα. Μαρκέλα, εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο. Δεν τα καταφέραμε γιατί προφανώς. Είχες ανάγκη να έχεις μια γυναίκα στο πλάι σου που να σε κάνει να νιώθεις παντοδύναμος. Που να έχεις εξουσία πάνω της. Γιατί τέτοια ήταν η Μαρία. Ό,τι και να τη ζήταγες, χάλη να την πατήσεις. Καταλαβαίνω. Μπορείς να μου πεις τι κάνεις τώρα. Πες μου τι κάνεις τώρα. Προσπαθώ να σε ψυχολογήσω, Αλέξη. Γιατί δεν σε καταλαβαίνω πια. Αν και νομίζω ότι παραμυθιάζεσαι. Μπορεί η Μαρία να υποτασσόταν στις επιθυμίες σου πάντα, όμως είδες τι βρώμικο παιχνίδι σου έπαιξε. Πως έδωσε το συμβούλιο. Πως εγκατέλειψε τώρα που τη χρειάζεσαι. Πως έστειλε αγγελιοφόρο όταν. Τα έχω ξανακούσει αυτά χίλιες φορές. Τα έχω επεδώσει. Είναι ανάγκη να μου τα ξαναλες. Δηλαδή δεν σου λέει τίποτα το ότι ήρθε και μου μίλησε και μου είπε όλη την αλήθεια για τη σχέση σας. Δεν μου λέει τίποτα, το καταλαβαίνεις αυτό. Απολύτως τίποτα. Όσο και να κατηγορείς τη Μαρία, δεν μου λέει τίποτα. Ο έρωτας είναι τυφλός, λένε. Και κουφός καμιά φορά. Γιατί σε έχει θολώσει κιόλας. Η Μαρία δεν είναι κακός άνθρωπος. Εγώ την πλήγωσα. Εγώ τη διέλυσα. Και εμένα με έχεις πληγώσει, Αλέξη. Και με έχεις ταπεινώσει και με έχεις κοροϊδέψει, αλλά πάντα ήμουνα στο πλευρό σου. Και στα καλύτερα και στα χειρότερα. Αντίθετα με τη Μαρία. Δεν σ' αμφισβήτησα ποτέ. Που σε εκμεταλλεύτηκε και ανέβηκε εις βάρος σου και τώρα σε έχει αφήσει στα έλεος του Θεού. Σε λυπάμαι. Αυτό έχω μόνο να σου πω. Είπαμε σήμερα θα διασκεδάσουμε. Σήκω, έλα. Α, Φίλιππε, μισό λεπτάκι. Εγώ θα διασκεδάσω πάρα πολύ. Μπορεί να μου λέει όμορφα, αλλά δεν μπορώ να χορέψω τώρα. Το υπόσχεσαι. Υπόσχομαι. Τότε να πιούμε στην υπόσχεση αυτή. Εγώ λέω να πιούμε στο πρώτο γλυκό που φτιάχτηκε για τη Μαρία. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και αυτό είναι η υπόσχεση. Έλα. Μην είναι τώρα. Το ψάχνεις. Κι αυτό, ε. Πω, εξυπηρέτηση. Στην υγεία σας, Στην υγεία σου, Μαρία. Στην υγεία σου, Φίλιππε. Τέλος χρόνου. Έλα. Όχι, ακόμα σου είμαστε λίγο πριν. Τέλειος ο χρόνος. Κορίτσια, κορίτσια. Τι μπορείς να τα ακούνε. Τώρα θα δείξω.
Μαρία, τι έγινε, τι έπαθες? Τίποτα. Να, λίγο θα κάτσω. Μαρία μου, τι έχεις? Σε ζάλισε το ποτό? Όχι, όχι, Τσίνα. Θες λίγο νερό? Τότε τι έχεις, κορτσάκι μου? Τσίνα, ο Αλέξης... Τώρα θα σε μαλώσω. Τσίνα, με συγχωρείς, αλλά ξέρεις, ξαφνικά ένιωσα... Ένιωσα κάτι, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Είναι σαν... σαν να σπάει ξαφνικά κάτι μέσα μου. Θέλεις να πάμε στο ξενοδοχείο? Μαρία, τι έγινε? Δεν πιστεύω να κουράστηκες από τώρα. Αύριο, Ευελίνα, να μας κάνει νερά αυτό το κορίτσι. Αμαράκι, δεν θέλω τέτοια. Απόψε είναι το βράδυ μας. Είναι το μόνο βράδυ χωρίς φωτογράφους, δημοσιογράφους και όλους αυτούς που μας ενοχλούσαν. Πες της τα. Μαράκι, τι έγινε, τι έπαθες? Όχι, τίποτα. Λίγο ζα... Τίποτα, ζαλίστηκε λίγο από το ποτό. Είναι οκ, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Όχι. Θα το χορέψεις. Δεν μπορώ. Δεν αισθάνομαι, παιδιά. Δεν αισθάνομαι. Πλάκα μου κάνεις. Δεν μπορεί να το εννοείς αυτό. Μιλάω πολύ σοβαρά. Όπως πολύ σοβαρά βλέπω τη σχέση μας. Αλλιώς δεν θα σου ζητούσα να αφήσεις το μόντελι. Συγγνώμη. Επειδή άκουσες δύο καύους να μιλάνε για μένα, θα πρέπει εγώ να αφήσω την καριέρα μου? Όχι. Θα αφήσεις την καριέρα σου επειδή με αγαπάς. Γι' αυτό. Βρε μωρό μου, είναι γελίο, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο κάφροι. Τόσοι και τόσοι αγοράζουν αυτά τα περιοδικά. Χθε μου, δεν το ζω εγώ αυτό. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, το καταλαβαίνω. Αλλά. Ειλικρινά, Μόνικα, δεν μπορώ να το χειριστώ. Ή μάλλον δεν θέλω να το χειριστώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας νέος, μορφωμένος άνθρωπος σαν και εσένα είναι τόσο ψαδρομικός. Τόσο. Με παρεξηγείς. Τι σε παρεξηγώ? Είσαι χειρότερος από αυτούς. Το ίδιο σεξιστής κεφαλοκράτης. Δεν θέλω να σε περιορίσω. Συμφωνεί. Δεν έχω πρόβλημα με το να έχεις καριέρα, κάθε άλλο. Η συγκεκριμένη καριέρα είναι το πρόβλημά μου. Δηλαδή, σε τι καριέρα θα με ήθελες εσύ? Δεν θα σου πω εγώ τι να κάνεις, Μόνικα. Δόξα τω Θεώ, είσαι ικανότατη. Μπορείς να συνεχίσεις τη σχολή σου που την παράτησες για να γίνεις μοντέλο. Α, καλά που δεν μου πεις τι να κάνω. Ξέρεις πώς είναι να μοιράζεις τη γυναίκα που αγαπάς με το μισό πληθυσμό της Ελλάδας? Ηρέμησε, βρε μωρό μου. Δεν είμαι και η φαντασίωση του μέσου Έλληνα. Έλεος δηλαδή. Τις φωτογραφίες μου βλέπουν, δεν τους ικανοποιώ τα βίτσια. Ωραία. Εσύ πώς θα αισθανόσουν αν εγώ κυκλοφόρησα εμίγυνο σε πασαρέλες και περιοδικά? Θα ήμουν περήφανη.
Άμα το έχεις επιλέξει φυσικά. Ωραία, εγώ δεν είμαι περήφανος για αυτό που έχεις επιλέξει, Μόνικα. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι ντρέπεσαι για μένα? Όχι. Όχι, βέβαια. Δεν είπα ότι κάνεις κάτι κακό, αλλά... Αλλά οι μη γυμνές φωτογραφίσεις δεν μπορώ να το χειριστώ. Αυτό. Οκ. Okay. Χαίρομαι που τα είπαμε για να ξέρω κι εγώ τι γνώμη έχεις για μένα. Θέλω να πηγαίνω. Ρε, μωρό μου. Όχι τίποτα άλλο. Αύριο το πρωί έχω φωτογράφηση και δεν θέλω να απογοητεύσω τους άντρες που υποθούν με τους μαύρους κύκλους στα μάτια. Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο. Τι μπορούμε να πούμε μαζί? Ένα μοντελάκι είμαι. Ούτε καμιά σχολή δεν έχω τελειώσει. Μόνικα. Αχ, ξεντύπησα σα. Τα πόδια μου έχουν χορέψει έτσι, ου, και με τα κούνια κι όλα. Εντάξει, βε Μαρία, είπαμε, δεν μας αρέσουν τα κοσμικά, αλλά από εκεί που πρέπει να το ξεδίνουμε με λίγο χορό. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνω και συχνά αυτό. Πάντως, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, όπως, ειλικρινά. Έτσι που είσαι χαρούμενη, ευτυχισμένη που κάνεις ένα κοριτσάκι. Ήπια και λίγο παραπάνω είναι κι αυτό. Μόνο γι' αυτό. Και παρέα. Εγώ δηλαδή που ήμουν ο καβαλιέρος σου, δεν είχα τίποτα να κάνω με τη διάθεσή σου. Όχι, 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 δεν εννοούσα αυτό. Άστο, Μαρία, άστο, άστο, δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Εμείς λέμε να πηγαίνουμε. Η Ευελίνα έχει φωτογράψει αύριο και πρέπει να κοιμηθεί. Εντάξει, Τζίνα, μισό λεπτό να πάω. Όχι, δεν το λέω για σένα. Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις. Ναι, Μαρία, γιατί να φύγεις από τώρα? Έχουμε αρκετές δουλειές αύριο, Τζίνα, δεν έχουμε? Όχι και κάτι σημαντικό. Αν παίρνεις καλά, μείνε. Δεν πειράζει, Τζίνα, δεν πειράζει, αν δεν θέλει. Στενοχωρήθηκε. Δεν ξέρω, βρε Τζίνα, εγώ δεν είπα κάτι κακό. Ναι, βρε Μαρία μου, αλλά γιατί δεν μένεις? Ο Φίλιππος περνάει πολύ καλά μαζί σου, δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι και πολύ σωστό. Βλέπω ότι... κάτι υπάρχει μεταξύ σας και... Τι, μεταξύ εμένα και του Φίλιππου? Α, καλά. Πιο έξω δεν μπορούσες να πέσεις. Εγώ και ο Φίλιππος ήμασταν φίλοι και θα είμαστε για πάντα φίλοι. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά έχει πιει όμως κιόλας και εντάξει τώρα... Βρε Μαρία μου, περνάει όμορφα μαζί σου. Γιατί δεν μπορείς να αποδεχτείς ότι κάποιος μπορεί να περνάει όμορφα μαζί σου? Δεν ξέρω. Καλά, εγώ δεν επιμένω. Αν θες να φύγεις. Όχι, όχι, δεν θέλω να κάτσω. Α, ωραία. Θα σε δω αύριο. Πάμε, παιδιά. Πάμε, παιδιά. Η Μαρία θα μείνει. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Μαρία. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. En la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor. En la isla del dolor recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión. Deseando.